Πάμε τώρα να δούμε αυτό το αγόρι, το ταλαντούχο. Του Αντώνη του Παπαϊλία μας υποδέχθηκε. Γνωστός και ως Λόλα από τις παραστάσεις του Τόνι Σπίνο. Ο νικητής του τζαζ στη δική μου την κλάση. ο οποίος ξεκινάει ως γιαγιά στην εκπομπή της Κατερίνας Ζαρίφη. Θα είναι στο Οδό Ζαρίφη 2 καθημερινά. Και μου αποκαλύπτει τελικά με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τι έγινε. Γιατί εκείνος έχει το παρασκήνιο. Πήγαινε στις πρόβες, πήγαινε στις σκέψεις. Ανοίξανε τα στόματα. Όμως, κάνει και μια εξομολόγηση που πιστεύω θα καθυλώσει όλο τον κόσμο. Γιατί αποκαλύπτει μηνύματα που δεχόταν την περίοδο που εμφανιζόταν στο Just ως Λόλα. Ομοφοβικά. Δεν πάει το μυαλό στο τι έχει διαβάσει αυτός ο άνθρωπος. Στο πώς τα διαχειρίστηκε και στο τι τον έκανε να κλαίει για 2 μέρες. Αλήθεια. Καλωσορίσαμε στο σπίτι σου. Καλώς ήρθες, μωράκι. Νιώθεις τηλεοπτικό πρόσωπο? Όχι, βέβαια. Γιατί? Γιατί έχει πολλές δύσκολες λέξεις και δεν τις έχω μάθει ακόμα. Ποιες είναι οι δύσκολες λέξεις? Το briefing. Ναι. Το έμαθα σήμερα. Τώρα υπάρχει Q&A. Ναι. Το Q&A είναι στο Instagram, βρε. Τι είναι το Q&A? Σου έγινε πρόταση για να είσαι στην καθημερινή εκπομπή της Κατερίνας Ζαρίφη. Τη λατρεύω, δεν μπορώ, έχω τρελαθεί. Δεν. Είναι τέρας ευστροφίας, με εκνευρίζει. Στην εκπομπή, ναι. Ποιοι θα είστε? Το Κατερίνα το Ζαρίφη, Άννα Ζιρδέλη, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο Δημήτρης θα είναι. Καλέ, εννοείται. Α, τι θα κάνει? Θα κάνει ένα πολύ ωραίο μωράκι με στολή. Ο Δημήτρης θα είναι. Ναι, καλέ. Κάνουμε και πρόβες, δεν βλέπεις πώς είναι. Κάνετε πρόβα και ο Δημήτρης είναι κανονικά, γιατί είχε φανταστεί να νοηθεί ότι δεν ξέρει αν θα είναι, πώς θα είναι. Αχ, όχι, μέσα ήμασταν τώρα, από εκεί έρχομαι, αλήθεια. Αντών, η προσωπική σου ζωή είναι κάτι που θα σε ρωτούσε δημόσια? Γενικότερα, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να απασχολεί το τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή, όχι. Το θέμα είναι ο καθένας να είναι καλά με ό,τι έχει επιλέξει να κάνει στην προσωπική του ζωή, να μην ενοχλεί τους άλλους γύρω του ενδεχομένως και να είναι καλός άνθρωπος. Θα μιλήσω ποτέ ανοιχτά για να βοηθήσει κάποιον άλλον που ίσως ακόμα διστάζει? Σε προσωπικό επίπεδο, ναι. Αλλά να βγούμε δημόσια και να πούμε πράγματα προσωπικά για να βοηθήσουμε άλλους, δεν το ξέρω ακόμα αυτό, αν έχω τη δύναμη να το κάνω. Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι και μετά να την πληρώνω εγώ. Με το τραγούδι μόνο έτσι λίγο είχα αισθανθεί φόβο. Φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ για τα σχόλια. Αντώνη, εκείνη την ώρα όμως δεν έκανες ρόλο, ήσουν εσύ. Ναι. Ήθελα, βρε παιδί μου, να με κάποιο τρόπο να σταματήσει λίγο όλη αυτή η... Η ανθρωποφαγία. Κουράστηκα, ναι, είναι κουραστικό, δηλαδή φτάνει. Και αυτό που με τρελαίνει κιόλας είναι ότι απλά τα γράφουν στο πληκτρολόγιο. Δεν έρχεται να με πιάσει να μου το πει από κοντά. Γιατί? Έλα να μου το πεις από κοντά. Τι σχόλιο π.χ. έχουν γράψει για σένα? Μπήκε κάποιος και γράφε, εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι με το να βγαίνει μία τραβεστή και να τραγουδάει είναι τέχνη? Βλέποντας κάτι τέτοιο στεναχωριέμαι, γιατί δεν ξέρει αυτή ή αυτός που το έγραψε εγώ τι έχω περάσει για να βγω να το πω το τραγούδι αυτό. Εγώ πώς ένιωθα εκείνη τη στιγμή? Αυτή ξέρει ότι εγώ μπορεί να κλαίγα 2 μέρες όταν πήρα το τραγούδι αυτό. Αλλά έχουν υπάρξει και μερικά που βρίζουν κανονικά. Καρκίνους, αρρώσεις και τέτοια. Θέλω να μου πεις στο σπίτι ποια είναι η αγαπημένη σου δουλειά. Άρα πλένω πιάτα. Ναι. Σιδερώνω. Ναι. Σκουπίζω, σφουγγαρίζω. Ξεσκονίζω. Μπάνια και τα λοιπά όλα εσύ. Μπάνια και τα λοιπά όλα. Αλλάζω τη διακόσμηση πολύ συχνά. Και μου αρέσει και πολύ να μαγειρεύω. Η καθαρίστρια τι είναι? Είναι ένας άλλος χαρακτήρας. Okay. Ανεβαίνεις σε ποιο θέατρο? Στο θέατρο Coronet, στο Παγκράτη. Εγώ, παιδιά, αυτό το ταλαντούχο παιδί, το αγαπώ πολύ και είναι και ντροπαλό παιδί, δεν έχει... Πολύ συνεσταλμένο. Ναι, ναι, είναι αυτό που σε κερδίζει, δηλαδή είναι πάνω στη σκηνή, μπορεί να είναι πάρα πολύ ελεύθερος και πάρα πολύ χαριτωμένος. Μετά βλέπεις ένα ντροπαλό παιδί, σεβαστικό που λέγε και η γιαγιά μου, ισχύει, που το εκτιμάς. Και θέλω οπωσδήποτε να έρθω να δω την παράστασή σου, την καθαρίστρια. Ξεκινάει από 23 του μήνα στο θέατρο Coronet, είναι Δευτέρα και Τρίτη, είναι μονόλογος. Θα είναι πάρα πολύ καλός. Είναι σπουδαίο ταλέντο. Σε εκείνον ο Αντώνη Τσιπιανίτη. Απλά ξέρω ότι ο Αντώνης ο δικός μας, ο Παπαϊλίας, στεναχωριέται πάρα πολύ με τα μηνύματα. Δηλαδή τα παίρνει πολύ προσωπικά. Και αυτό που λέει ότι είναι ανώνυμα, θέλει κάπως να το ηρεμήσει στο μυαλό του για να πει δεν είναι άνθρωποι που με ξέρουν προσωπικά και με βρίζουν. Όχι, βρε αγόρι μου, δεν στεναχωριέσαι. Ξέρεις τι γράφουν σε μένα. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, άμα κάθεσαι να ασχοληθεί, κάποιο νιώθει καλύτερα. Να σου πει κάτι που θα σε πληγώσει. Εσένα, γιατί να σε πληγώσει? Πολλές φορές όμως, κάποιες στιγμές
φτάνει το αίμα σου εδώ με αυτά που ακούς. Αυτούς δηλαδή, που δεν ξέρεις, με τον άλλον που το 2023 να μην ξέρει κάποιος τι είναι drag queen, τι είναι transsexual, τι είναι ομοφιλόφιλος, τι είναι όλα αυτά και να τα βάζουν όλα σε ένα... Μπορεί να μην γνωρίζει, αλλά δεν μπορείς να στέλνεις αυτό το μήνυμα. Μπορεί ρε παιδιά, μπορεί, εδώ γίνεται πόλεμος, εδώ γίνεται όλα αυτά, θα πούμε γιατί γίνονται. Γίνονται, σημασία έχει πώς θα διαχειριζόμαστε. Δηλαδή, άμα είμαι τόσο ευάλωτη σε έναν που δεν ξέρω, ένας που ξέρω, που τον εμπιστεύομαι και με προδώσει, τι θα κάνω, πέσω κάτω να πεθάνω. Και κακά σχόλια πρέπει δεν θα σε αφήσουν ποτέ να σταματήσεις από αυτό που αγαπάς. Έτσι κι αλλιώς. Ισίδωρος Φίκαρης 2023. Πουμπουλνέικα.